Αγαπημένη μας Κετούλα, σε αποχαιρετούμε με ανίποτε θλίψη, διότι το κενό που αφήνεις είναι πραγματικά δυσαναπλήρωτο για τον καθέναν από εμάς. Τη στενή και την ευρύτερη οικογένειά σου, το κόμμα. Είσαι μοναδική στο να χτίζει πραγματικέ και ουσιαστικέ σχέσει αγάπη, στήριξη, κατανόηση, δοτικότητα, όχι μόνο με του συγγενεί σου εξαίματο. Εμεί το βιώσαμε από πρώτο χέρι Πέρα από τη στενοχώρια, νιώθουμε ταυτόχρονα ευτυχεί και περήφανοι για τη σχέση που έχουμε μαζί σου. Όπω περήφανοι είσαι και εσύ μέχρι την τελευταία στιγμή. Πραγματική μαχήτρια τη ζωή, από πνέης και πνέεις δύναμη και αισιοδοξία. Από την καθημερινότητα, που μόνο απλή δεν είναι, μέχρι και τι δύσκολε και κρίσιμε στιγμέ, τόσο τι προσωπικέ, όπω αυτά τα δύο χρόνια τη σοβαρή ασθένειά σου. Όσο και στο κίνημα και στο κόμμα, ιδιαίτερα στι δύσκολε καμπέ που πέρασε ώστε να μην απολέσει τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά. Στη σχέση, με το κόμμα που σε δια... Στη σχέση σου με το κόμμα που σε διαμόρφωσε, δεν θα αναφερθώ. Το κόμμα είναι όλη η ζωή σου. Και εσύ ζει μέσα από το κόμμα. Πέρα από τι αδυναμίε και τα ελαττώματα που ο καθένα από εμά έχει και δικαιούται να έχει, είσαι μια πραγματική κομμουνίστρια σε θεωρία, πράξη και καθημερινότητα. Πράγμα πολύ δύσκολο τη σήμερον ημέρα. Του βάρβαρου καπιταλισμού και του άκρατου εγωκεντρισμού. Η ευθύτητα του χαρακτήρα σου και η διακριτικότητά σου είναι ανεκτήμητε. Δεν τα αναφέρω για να, εισερο... για να σε ηρωοποιήσουμε με τα θάνατον. Είναι απλά η πραγματικότητα. Λατρευτή μα, κέτη, μα λείπει ήδη και σίγουρα θα μα λείψει πολύ περισσότερο η φυσική σου παρουσία. Οι κατσάδε και οι φωνέ σου που ήταν πάντα καλοπροαίρετε. Το χαμόγελό σου. Όμω να ξέρει ότι για εμά που σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε τόσο βαθιά έχεις και θα έχεις την πιο ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στο μυαλό μας. Το χιούμορ και το κουράγιο σου δεν το χάνεις ποτέ, ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές. Αυτή την ώρα του φυσικού μας αποχαιρετισμού, που τόσοι έχουμε μαζευτεί εδώ για σένα, ταιριάζει απόλυτα η ατάκα που μου είπες την ημέρα εκείνη που μπήκε για τελευταία φορά στο νοσοκομείο. Όταν ήσουν σε λιθαργική κατάσταση με πυρετό και εμεί περάσαμε όλοι να σε δούμε, νομίζοντα ότι ίσω είναι η τελευταία φορά. Όταν λοιπόν σε σκούντιξα για να δω αν αντιδρά και σου είπα: Κετούλα μου, τι κάνει, μη άνοιξε τα μάτια και είπε: Τι γίνεται, ρε παιδιά, λαϊκό προσκύνημα έχουμε. Τέτοια είσαι. Δεν σου αρέσουν και δεν σου ταιριάζουν η μύρλα, η μιζέρια, η τυτοπάθεια και η απεσιοδοξία. Γι' αυτό σε αποχαιρετούμε με περηφάνεια, δύναμη και αισιοδοξία. Διότι ο καθένα από εμά είναι ένα κομματάκι στην ιστορία και την πορεία τη ανθρωπότητα. Και εσύ με τη στάση σου και τη ζωή σου συνέβαλε στην πορεία αυτή προ ένα καλύτερο σήμερα και ένα ακόμα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο αύριο για όλου. Και τούλα να είσαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουμε με όλε μα τι δυνάμει τον αγώνα που έκανε για μια καλύτερη και ανθρώπινη ζωή.